Την χθεσινή ήττα της Λάρισας μέσα στο Αλκαζάρ από την ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα της Λάρισας έχει χάσει πλέον την προσωπικότητά της ή ότι η τύχη έπαψε να σας χαμογελά? Ναι, εγώ νομίζω ότι η τύχη είναι αυτή που μας είχε καταλήξει τον τελευταίο καιρό και όχι η προσωπικότητα, διότι μια ομάδα όταν θέλει να λέγεται μεγάλη πρέπει και στις δύσκολες στιγμές να έχει κάποια ψυχραιμία, να διατηρεί την ψυχραιμία της. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι και πώς κρίνεις το αποτέλεσμα? Ναι, οπωσδήποτε ήταν ένας αγώνας ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης. Παίχτηκε ένα ποιοτικά καλό παιχνίδι, αρκετά καλό μπορώ να πω, δυνατό. Και οι δύο ομάδες προσπαθήσαμε για την νίκη. Η ΑΕΚ ήταν πιο τυχερή σε αυτό το τομέα. Υποφιλήθηκε τις τρεις αντιπιθέσεις που δημιούργησε όλο τον αγώνα. Εμείς παρόλη την πίεση των 90 λεπτών δεν κατορθώσαμε να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Και έτσι μοιραία βρεθήκαμε ετοιμένοι. Τι φταίει γι' αυτό, Θοδωρή? Λείπει ίσως ο παίχτης που θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα? Και εγώ αυτό, αυτό μπορώ να πω, ότι κάποιος παίχτης που να είναι ειδικευμένος στον γκολ, στο ποδόσφαιρο όπως λέμε, να είναι αυτός που να τη στέλνει με ευχέρεια την μπάλα στα δίχτυα. Τρεις αγώνες χωρίς νίκη για την περσινή πρωταθλήτρια, αυτό ίσως σας προβληματίζει? Ναι, οπωσδήποτε κάθε ομάδα, έστω και μία ήττα να έχει. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τρεις κυριακές χωρίς νίκη και πρέπει να αναλογιστούμε στο μέλλον μας, στο μέλλον να είμαστε πιο σωστοί, πιο σοβαροί σε όλα τα θέματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να βρούμε τον δρόμο των επιτυχιών. Μια και ανέφερες για το μέλλον, πώς το βλέπεις το μέλλον της Λάρισας, η συνέχεια του πρωταθλήματος? Θέλω να το βλέπω πάντα αισιόδοξα, διότι αν δεν το βλέπεις αισιόδοξα δεν μπορείς να...